χαρακτηριστικά για το δικό μου χαρτοφυλάκιο ότι εγώ παρέλαβα 54 υπαλλήλους. Κυρία Χάνδιου, ξέρετε να υπάρχει υπουργείο σε όλη την Ευρώπη για την πρόνοια, για την κοινωνική προστασία που να έχει 54 υπαλλήλους. 200 επιδόματα, μου λέει η κυρία Κασιμάτη. Δώσατε επιδόματα, λέει. Mm-hmm. Ποια επιδόματα έδωσα? Βρήκα 200 επιδόματα που δινόντουσαν από 120 πηγές. Όλα αυτά τα νοικοκυρέψαμε, τα κάναμε 6. 6 μεγάλα επιδόματα. Και ρωτάω συνεχώς τον κύριο Μητσοτάκη. Τι πρόκειται να κόψει από αυτά? Δηλαδή πράγματι κάναμε το επίδομα παιδιού. Ναι, το παραλάβαμε 650 εκατομμύρια. Το φτάσαμε 1 δις 100. Mm-hmm. Και 1,5 εκατομμύριο παιδιά παίρνουν σήμερα αυτό το επίδομα. Είναι καλό, είναι γενναιόδωρο, είναι ψηφιακό. Δεν παίρνουν χεράκια στη μέση ποιος το παίρνει, γιατί το παίρνει κτλ. Αδιάψευστα κριτήρια. Θα το κόψει? Θα το ξαναγυρίσει τα 650 για να δώσει την περιβόητη, να μειώσει τη φορολογία οριζόντια? Δεύτερον, δώσαμε το επίδομα αναπήρου. Κάθε μήνα οι ανάπηροι παίρνουν το επίδομά τους από τον ΟΠΕΚΑ, ενώ πριν το παίρνανε από διάφορες πηγές και οι άνθρωποι δεν ξέραν πότε το πληρωνόντουσαν. Τρίτον, και τον ρωτάω ξανά, είναι 800 εκατομμύρια. Θα τα κόψει? Γιατί λέτε συνέχεια, ρωτάτε αν θα τα κόψει? Γιατί κύριε Σκάλκο, από πού όταν λέει, ναι. Προκύπτει κύριε Σκάλκο. Προκύπτει. Από δύο μεριές προκύπτει. Καθίστε τώρα εγώ να πω και τα άλλα δύο μεγάλα επιδόματα που θα ρωτήσω αν θα τα κόψει πάλι. Είναι το επίδομα στέγης. Το επίδομα στέγης δεν αφορά τους φτωχούς, αφορά τα μεσαία στρώματα. Διότι το δίνουμε σε τετραμελή οικογένεια με 14.000, όπως σας είπα πριν. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και ρωτάω, αυτό το οποίο σήμερα το παίρνουν 680.000 άνθρωποι, από αυτούς 250.000 παιδιά, θα το κόψει? Καινούριο είναι αυτό το επίδομα, εμείς το κάναμε, ναι. Λοιπόν, και λέω, παρακάτω, και βέβαια υπάρχει και το ΚΕΑ. Και γιατί εγώ αμφιβάλλω αν θα τα κόψει? Γιατί να το κόψει όταν έχουμε υπερπλεονάσματα? Δηλαδή έχουμε το 3,5% που είναι τεράστιο πλεονάσμα. Το ελληνικό κράτος δεν είναι επιχείρηση, δεν είναι πολυεθνική για να έχει 3,5% πλεονάσμα. Και εμείς επιτυχάνουμε με το αίμα και την υδρότα, όπως και εσείς λέγατε, πολύ μεγαλύτερο πρωτογενές πλεονάσμα. Εμείς που η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι θα μπει στη συζήτηση να μειωθεί. Είδαμε, νομίζω. Πρώτον, γιατί όμως εσείς, όλα τα υπερπλεονάσματα, ένα κομμάτι τους το δώσαμε αμέσως πίσω στο λαό, ένα κομμάτι τους. Και ένα κομμάτι έχουμε αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει το λαό να μην ξαναμπεί σε μνημόνια με 31 δις. Τι παραλάβαμε, κύριε Σκάλκο? Άδεια ταμεία. Για το μαξιλάρι λέτε. Το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι είναι η ασφάλειά μας. Αν τα φάει αυτά ο Μητσοτάκης, θα ξαναμπούμε στα μνημόνια. Αν ο Μητσοτάκης δεν καλύψει τις υποχρεώσεις της χώρας, θα ξαναμπούμε στα μνημόνια. Και να σας πω γιατί τα λέω όλα αυτά. Ναι, αλλά μήπως κινδυνολογείτε τώρα με αυτά που λέτε, κύριε Φωτίου? Εγώ πιστεύω ότι στην πραγματικότητα, για να εφαρμόσει τις πολιτικές λιτότητας που θέλει, εμείς κοστολογήσαμε τα μέτρα που εξαγγέλει φλού. Φλού. Αυτή τη στιγμή τίποτα δεν λέει συγκεκριμένο. Λέει γενικό, αόριστα πράγματα. Λοιπόν, εμάς ό,τι λέμε είναι συγκεκριμένο και το κάνουμε. Εμείς λέμε λοιπόν, χωρίς να τρομάζουμε κανέναν, ότι όλα αυτά έχουν μεγάλο κόστος δημοσιονομικό. Αυτά που λέει, από πού θα βρει τα λεφτά, κάποια πρέπει να κόψει. Mm-hmm. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή κυρία Φωτίου, είναι η οικονομία. Όμως, ναι, κυρία Φωτίου, όμως, με συγχωρείς, Νίνα μου, από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζετε μια πολύ μεγάλη κριτική και για το θέμα της μεσαίας τάξης, γιατί ο κ. Τζανακόπουλος παραδέχθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι υπερφορολογήθηκε από την μεσαία τάξη, και από την άλλη μεριά ότι υπάρχει μια πολιτική επιδομάτων, ενώ, όπως παραδέχθηκε ο κ. Δαργασάκης χθες εδώ στην ΕΡΤ, είπε ότι πρέπει να μιλάμε πια για μια νέα παραγωγική διαδικασία. Και αυτή και όχι είναι. Επιδοματική πολιτική. Ακριβώς γι' αυτό το πράγμα ήρθα εδώ για να μιλήσω σήμερα, και αυτό θα μιλάμε τον επόμενο καιρό. Τα μεν επιδόματα που είναι όρη ισοτιμίας για όλο τον κόσμο, ο ανάπηρος με μένα δεν είναι ισότιμος και το κράτος πρέπει να του δώσει επίδομα για να γίνει ισότιμος, είναι μία πλευρά. Την κρατάμε. Δεν τη διαλύουμε αυτή την πλευρά. Γι' αυτό φοβάμαι ότι θα τη διαλύσει. Όμως, προχωράμε μπροστά.
Έχουμε πρόγραμμα εμείς για την τετραετία. Έχουμε. Ποιο είναι το πρόγραμμα, το είπαμε στον ελληνικό λαό. Άρα θα το πείτε όχι. Τώρα. Βεβαίως, κυρία Κάντζιου. Εξού και στο διάλειμμα τα χαρατολογήματα, τι κάναμε στον κύριο Τσακαλώτο κτλ. Γιατί αυτή την εποχή. Πήγατε σε συνάντηση, βέβαια, κυρία όλα τα κοινωνικά υπουργεία, γιατί συζητάμε το κοινωνικό κράτος, καταρχήν. Παραγωγή, οικονομία, κοινωνικό κράτος. Σε ποιους θα απευθυνθούμε, θα σας πω. Στα μεσαία στρώματα, πράγματι, τα οποία πρέπει να ελευθερωθούν. Δεύτερον, στους νέους, στους εργαζόμενους και πώς θα απευθυνθούμε με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Τι λέω δηλαδή με αυτό. Δεν είναι μόνο οι φοροελευθερίες που θα κάνουμε και θα τις ακούσετε. Δεν είναι μόνο έμφυα που θα κοπεί και θα τα ακούσετε. Είναι όμως και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο νέος, τι μέλλον του διαγράφουμε που μπορεί να κάνει μια μικρή επιχείρηση, να του βάλουμε, να τον βοηθήσουμε, να πάρει δάνεια. Το ΕΣΠΑ το δώσαμε σε μικροεπιχειρήσεις. Δεν το φάγανε οι μεγάλοι, γι' αυτό απορροφιόταν τόσα χρόνια. Το επόμενο διάστημα κυρία Φωτίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικά όλα αυτά που λέτε, κυρία Φωτίου. Να είστε καλά. Αφορά το πρόγραμμα. Καλό πρωινό να έχετε. Νέα Αγασμάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα μας. Κυριακή 2 Ιουνίου, δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών εκλογών στην ΕΡΤ. Η εκλογική βραδιά ξεκινά στις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Στο στούντιο, ο καθηγητής εκλογολόγος Ηλίας Νικολακόπουλος, ο πολιτικός αναλυτής καθηγητής Γεράσιμος Μοσχονάς, κορυφαία στελέχη των κομμάτων, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι της κοινωνίας και της αγοράς, σχολιάζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Παρουσιάζει και συντονίζει η Δώρα Αναγνωστοπούλου. Για επικοινωνία, ακόμα και στο φεγγάρι, έχεις το Μεϊμάρι. Ασύρματοι, GPS θαλάσσης, βουνού, fitness και για σκύλους. Action κάμερες, drones και κάμερες ασφαλείας. Μεϊμάρις, εδώ επικοινωνούμε. E-shop, meimaris.com. Το σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, στο Πέραμα Ιωαννίνων και στο Λόφο Γκορίτσα, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, μεγαλόπρεπα και πλούσια σπήλαια των Βαλκανίων. Εδώ και 1,5 εκατομμύριο χρόνια δημιουργούνται 19 διαφορετικά είδη σταλακτιτών και σταλαγμιτών. Έμπειροι ξεναγοί θα σας συνοδεύσουν στη διαδρομή 1.100 μέτρων για να θαυμάσετε τους θαλάμους του. Κυρίες και κύριοι, ανακαλύψτε το σπήλαιο Περάματος στο Λόφο Γκορίτσα στα Ιωάννινα. Αυτό το Σάββατο η Αγκρέντα έχει πρόφι. Για την αγροτική σας ενημέρωση, κάθε στιγμή, agronews.gr. Το Σάββατο με την Αγκρέντα, γίνεσαι καλύτερος. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, η μνημειώδης εκδοτική προσφορά συνεχίζεται. Ελληνική μυθολογία της εκδοτικής Αθηνών. Μη χάσετε το δεύτερο μέρος από τον πρώτο τόμο, «Η Θεή». Διαβάστε τους σημαντικότερους μύθους για το 12ο και για όλους τους άγνωστους θεούς της ελληνικής μυθολογίας. Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Στο Γαλαξία θα βρείτε προϊόντα Sanex, Gliss, Diadermin και Pure Color μείον 50%. Χαρτικά Softex 50% φθηνότερα. Baby Lino, Economy, Megapack, πάνες και μωρομάνδυλα. Μονές συσκευασίες, μία συν μία δώρο. Sunny Punch και Lady, μία συν μία δώρο. Ariel, μεσαίες συσκευασίες, μόνο 6,97. Αγοράζοντας επιλεγμένα προϊόντα ABBA, Sanitas και Afrozo, έως και 50% φθηνότερα. Βοηθάτε να στηρίξουμε τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Χαρακτηριστικές καμπύλες σε συνδυασμό με μια βαθιά απόχρωση υφάσματος. Ένα παιχνίδι φωτεινών, ξύλων και υφών με ποέμανα φορές. Δημήτρη, πιάσε και ένα κουτί βίδες. Κι όμως είναι στα Πράκτικερ. Τα Πράκτικερ αλλάζουν και φέρνουν τα πιο ξεχωριστά είδη σπιτιού, διακοσμητικά και έπιπλα. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι. Να απονείμουμε
το βραβείο στις φωτογραφίες. Και επιτέλους φωτογραφίες. Επιτέλους, ναι. Για το μήνα Μάιο. Έχουμε και μια πολύ ωραία έκθεση, θέλω να σας πω, στο κέντρο της Κηφισιάς, Κασαβέντη 18, στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, από το Σύνδεσμο Εν Αθήνες Πυριωτών. Μην τη χάσετε, τελειώνει την Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη είναι ανοιχτά να την παρακολουθήσετε. Αύριο εμείς θα δούμε πλάνα από εκεί. Θα δούμε πλάνα και κάποια... Όμως σήμερα να φροντίσουμε να αποδώσουμε τα εύσημα και τη βράβευση στην Αρτεμούλα από την Μύκονο με τη φωτογραφία αυτή που μας έστειλε, Αρτεμούλα 30 φίλου. Καλημέρα, Αρτεμούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ η επόμενη. Εδώ η επόμενη είναι Μάνθος, Σπετσαριάς, παραλία του Ελαιών Αιγιαλίας, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Στα μέρη μας, εξαιρετική. Και η τρίτη φωτογραφία Πάνος από την Ίδρα. Πάνος Κορονάκης από την Ίδρα. Γεια σου, Πάνο. Πάρα πολύ ωραία και αυτή. Νάτος ο Σκύρος. Εξαιρετικά χαριτωμένος, Παπαδόπουλος Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο. Και εδώ. Και ο Νικόλαος Φιλάρετος, Καταράκτες, Παλαιοκαριάς, Τρικάλων. Μάλιστα. Δεν είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες. Υπέρες φωτογραφίες, Φώτης Παπαναστασίου. Εδώ με τον Δεν Πειράζει, είναι, υπάρχει λόγος που είναι πειραγμένος ο τίτλος, γιατί είναι από τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και είναι η... Από... υπερκινητικότητας, ναι, ένα την... εξαιρετικό βιβλίο. Παίζει με την ΔΕΠΗ, ναι, έτσι να έτσι, λέμε. Γι' αυτό είπα και αυτό το αρτικό λέξο αναλυτικά. Το οποίο μπορεί να μην σας φαίνεται εν πρώτης ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Νομίζετε, αν μπείτε, θα εκπλαγείτε. Είναι το πρόγραμμα, είπαμε, υποστήριξης και παρέμβαση για τα παιδιά, ναι, με ελληματική διαταραχή. Ωραία. Το οποίο είναι εξαιρετικό και για τους μεγάλους. Λοιπόν. Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε γρήγορα-γρήγορα, αύριο πάλι εδώ, έτσι, η μέρα είναι για αύριο, 7 παρατέταρτο, δεύτερος γύρος, εκλογές αύριο, έχουμε πολλά εκλογικά θέματα και τη σκητάλη των 40. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας. Ο νέος χάρτης του Ευρωκοινοβουλίου. Η σημασία του αποτελέσματος των ευρωεκλογών για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο στούντιο, ο αντιπρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Τούμπος και Μάνος Οικονομίδης. Σάββατο, 12.30 με τη Βάλια Πετούρη. 7. Το παρασκήνιο και η προέκταση των γεγονότων της εβδομάδας. Είμαι ακοινώνητος! 10 μέρες με έχει κλεισμένη μέσα και βαριέται και να μου μιλήσει ακόμα! Η μία, παντρεμένη, τσακώνεται συνεχώς με τον άντρα της. Έλα, θάλασσα. Έλα, προχώρα. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι εδώ. Η άλλη, ελεύθερη, που δεν της αρέσει κανένας. Είναι καλή προτάσταση. Πώς θα της βάλει μυαλό? Αμαρτίες εγώ. Σπασιματζού! Εσπασιματζού! Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ερωτικά παιχνίδια. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στην ΕΤΕΝ. Θα σε καθώσω σαν παραμύρα, με παλιά άνθρωπε. Σαν παραμύρα θα σε καθώσω. Όπως καταλάβατε, σας ετοιμάσαμε ένα υπέροχο ταξίδι στην ποιήση του μεγάλου μας Γιάννη Ρίτσου. Και έχουμε τη χαρά να βρίσκεται εδώ μαζί μας η κόρη του, η κυρία Έρη Ρίτσου. Καλώς ήρθατε. Ο Ρίτσος ήτανε και πολιτικός και ερωτικός. Και τώρα κάθονται εδώ στη Ματρόνισσο. Όταν στα διαλύματα ή στις παρέες τραγουδάγαμε Ρίτσο, αυτό δημιούργησε κάποιους κραδασμούς, κάποιες εντάσεις μέσα μου. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, πέτρα την πέτρα, πέτρα την πέτρα. Όλους του τους πόνους, όλους τους καημούς και όλες του τις χαρές, τις παίρνει μέσα από την ποίησή του. Επίλογος αξιώσεων. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Η καλλιτεχνική σεζόν ολοκληρώνεται υπό τον θρυλικό Βλαντίμιρ Ασκενάζη, που μας τιμά αυτή τη φορά διευθύνοντας έργα Μπετόβεν και Τσαϊκακέ.